στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο κατασκευής των κόμβων στην Αγία Πελαγία, όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί ούκολιγα τροχαία, τα οποία έχουν στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον κόμβο της Αχλάδας και της Αγίας Πελαγίας πραγματοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε μέσα στο καλοκαίρι το έργο να έχει ολοκληρωθεί και να παραδοθεί επίσημα στην κυκλοφορία. Πιστεύω ότι μέσα στον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, μετά τις 15, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε ένα ολοκληρωμένο έργο και να έχει παραδοθεί στο σύνολό του στην τοπική κοινωνία. Τα φωνικά σημεία της περιοχής θεωρώ ότι με τους συγκεκριμένους κόβους θα πάψουν να είναι επικίνδυνα και για τους ντόπιους και για τους επισκέπτες και για τους διερχόμενους γενικά. Χρειάζεται προσοχή. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο το οποίο στο σύνολό του χρειάζεται αναβάθμιση, χρειάζεται να γίνει, να ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Πρόκειται για ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα. Τώρα όμως φαίνεται πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, δεν αποκλείεται να κλείσουν σταδιακά οι είσοδοι προς Αγία Πελαγία. Γεγονός που θα δημιουργήσει κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιοχή. Θα υπάρξει ένα μικρό διάστημα όπου ίσως θα μείνουν κλειστοί για η είσοδο προς Αγία Πελαγία σταδιακά, εναλλακτικά, τη μία στιγμή της Αγίας Πελαγίας ή τις επόμενες μέρες της Αχλάδας. Κάθε έργο δημιουργεί προβλήματα. Είναι σαφές αυτό και κυκλοφοριακά προβλήματα, ειδικά ένα τόσο μεγάλο έργο. Νομίζω όμως ότι αξίζει την υπομονή λίγο περισσότερο, διότι όπως είπαμε και πριν, είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας. Με το σημαντικό αυτό έργο που πρόκειται να κάνει λιγότερο επικίνδυνο στους φωνικούς κόμβους και υλοποιείται επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, αναβαθμίζονται οι συνθήκες ασφάλειας για δημότες και επισκέπτες, ενώ ανοίγονται και νέες αναπτυξιακές προοπτικές.